Μην ξεχάσετε να γραφτείτε στο κανάλι μας στη διεύθυνση που βλέπετε στο κάτω μέρος του βίντεο. Καλημέρα! Σήμερα θα κάνουμε ψητά σουβλάκια χοιρινό με το αρόντο. Έχουμε 6 καλαμάκια σουβλάκια. Βάζουμε αλατάκι. Καπνιστή πάπρικα. Γύρω γύρω. Ωραία! Έχουμε πάρει το σκεύος αρόντο 28 cm. Έχουμε βάλει, είναι το μοντέλο 29, έχουμε βάλει το μάτι στο 7 και περιμένουμε ο πράσινος δείχτης να φτάσει στο κεντρικό χοντρό μαύρο. Εάν είναι το μοντέλο 30, να φτάσει στο καρότο. Έχει λοιπόν ήδη φτάσει, ανοίγουμε το καπάκι και βάζουμε μέσα τα σουβλάκια μας. Έξι σουβλάκια, τα παίρνει άνετα για να φάει όλη η οικογένειά μας. Περιμένουμε να ψηθούν για να τα γυρίσουμε, να πάρουν χρώμα. Βλέπετε που ήδη έχουν πάρει χρώμα. Θέλω λίγο ακόμα. Ωραίο!
τέλεια. Κλείνουμε το καπάκι. Εξακολουθούμε και το έχουμε στο 7 και τα αφήνουμε να ξεροψηθούν και να ψηθούν 10 λεπτά. Στα 10 λεπτά ανοίγουμε, βάζουμε μέσα χτυπημένο λεμόνι, ρίγανη και μουστάρδα αν θέλουμε, εγώ θέλω και θα βάλω, και το χαμηλώνουμε στο 2 και τα αφήνουμε άλλα 5 λεπτά. Και είναι έτοιμα τα σουβλάκια μας. Στα 5 λεπτά ανοίγουμε να το γυρίσουμε. Ωραία. Το κλείνουμε. Το αφήνουμε άλλα 5 λεπτά. Θα το ανοίξουμε να βάλουμε ρίγανη, λεμόνι και μουστάρδα. Βάζουμε ρίγανη, λεμόνι και μουστάρδα. Τα ανακατεύω πάλι για να πάει παντού η μουστάρδα. Χαμηλώνω το μάτι στο 2. Τα αφήνω άλλα 5 λεπτά και είναι έτοιμα. 15 λεπτά σύνολο. Και έχουμε ωραιότατα καλαμάκια σουβλάκι. Και είναι έτοιμα τα σουβλάκια μας. Σερβίρουμε. Τέλεια. Κλείσουμε να είναι και πιο ξεροψημένα και ρίχνουμε από πάνω το ζουμάκι. Ανοίγουμε το μάτι. Και ρίχνουμε μέσα το νεράκι. Μέσα σε ένα λεπτό έχουν φύγει τα πάντα. Το βλέπετε κι εσείς. Χωρίς να κουραστώ, χωρίς να κάνω σχεδόν τίποτα. Απ. Καταπληκτικό. Όπως είδατε, δεν βάλαμε καθόλου λάδι. Η σαλτσούλα του καταπληκτική. Το συνδύασα και με σαλατίτσα. Ένα φαγητό εύκολο, γρήγορο. Και να σας δείξω και το κρέας του πως έχει γίνει.
Το βγάλω με το χέρι μου. Κοιτάξτε να δείτε πόσο εύκολα. Πεντανόστιμο, μαλακό. Κοιτάξτε τη σάλτσα. Καταπληκτικό. Και καλή μας όρεξη.